Έχουν αυξηθεί τιμές σε όλα τα προϊόντα. Ένα χαρακτηριστικό μόνο, επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιούμε καθημερινά στο σπίτι, το απλό τυρί του τόστ. Η τιμή του έχει εκτοξευθεί. Για μία ακόμα φορά η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη, καθώς έχει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών στο χωράφι το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τη Eurostat. Οι τιμές που πολλούν οι αγρότες στα προϊόντα τους στη χώρα μας αυξήθηκαν με ρυθμό 20%, ενώ ακόμα 4 χώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν αύξηση, όπως η Μάλτα και η Ισπανία με 4% και η Πορτογαλία και η Κύπρος με 1%. Αγοράζουμε λιγότερα, πάμε λιγότερο στην ταβέρνα, παραγγέλνουμε λιγότερα. Η αργή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού των τροφίμων εξακολουθεί να βασανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, κάνοντάς τα να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γεμίσουν το καλάθι των τροφίμων. Από πέρυσι, ναι, έχει αυξήσεις. Ελπίζω να μην συνεχίσουμε. Ξέρω ότι είναι πολύ ακριβά και δεν φτάνουν τα λεφτά. Νεόπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας επιστρατεύει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, βάζοντας στο μικροσκόπιο των ελέγχων μία λίστα με 100 κωδικούς προϊόντων προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Χοιρινό, κοτόπουλο, τυρί, γάλα, αυγά, ψωμί, γιαούρτι και καθαριστικά σπιτιού. Όλα αυτά σίγουρα μπορεί να έχουν θετική κατεύθυνση και να έχουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αλλά δεν αρκούν. Την ακρίβεια δεν τη φέρνουν από μόνο τους τα προϊόντα. Τη φέρνει το ρεύμα, τη φέρνει τα καύσιμα, τη φέρνει ο ΦΠΑ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο των συναντήσεων με τις καταναλωτικές οργανώσεις και τους οργανισμούς, αύριο Πέμπτη θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γιώργο Λεχουρίτη, προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αποκλιμάκωση των τιμών.